Καλησπέρα. Απαντώντας σε ερώτημα φίλου στο κανάλι μας, θέλω να δείξω με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε σωστούς κοιλιακούς, την κλασική εκτέλεση άρσης των ποδιών μας, επάνω σε ένα μονόζυγο. Θα δείξω στην αρχή τον λάθος τρόπο, μετά θα εκτελέσω με τον ορθό και θα εξηγήσω μέσα στο βίντεο για ποιο λόγο κάνουμε τι. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον λάθος τρόπο λοιπόν. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω εξ αρχής είναι το ότι δεν ελέγχω την κάθοδο κατά την εκτέλεση. Δηλαδή, και δίνω φόρα για να έρθω επάνω, όπως βλέπετε από την τέρμα κάτω θέση μου, αλλά και κατά την κάθοδο δεν έχω έλεγχο στην άσκηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, μήπως τώρα δείχνω, να ελέγξω και την άνοδο, να έχω μια σωστή ταχύτητα άρσης των ποδιών ώστε να μην κλέβω, αλλά και κατά την κάθοδο να έχω μία θέση στο τελείωμα μέχρι εκεί που φτάνει το μονόζυγο και είμαι κάθετα στον κορμό μου. Να μην φεύγει πιο πίσω, γιατί και δεν είναι σωστό ως προς την θέση της σπονδυλικής στήλης, αλλά και θα πάρουμε φόρα κατά την εκτέλεση της επόμενης επανάληψης. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι να παίρνω λίγο το βάρος μου ψηλά στην πλάτη ώστε να μπορώ να έχω πλήρη έλεγχο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Δουλεύουμε λίγο δηλαδή ισομετρικά την πλάτη ώστε να ελέγξουμε πλήρως τον κορμό μας. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν είμαστε τελείως κρεμασμένοι, χωρίς να έχουμε τάση στην πλάτη μας, μπορούμε να εκτελέσουμε μεν κάποιες παραλλαγές της άσκησης, αλλά δεν θα έχουμε τέτοιο έλεγχο όπως δείχνω τώρα, αν έχουμε μία τάση ψηλά στην πλάτη, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε έλεγχο και κατά την άρση και κατά την κάθοδο των ποδιών, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο, όσο δυναμώνουμε, να μπορέσουμε να εκτελέσουμε και ένα πιο προχωρημένο ασκησιολόγιο. Δοκιμάστε λίγο και το λάθος τρόπο και το σωστό και δείτε ποιο ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Ευχαριστώ.